Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης, ο οποίος παρακολουθεί χωρίς αγωνία, θα έλεγα, το Ουρουγουάη, Σαουδική ή Σουηδική Αραβία που λένε πολλοί. 1-0 με Σουάρες στο 20 κάτι λεπτό. Από ό,τι άκουγα στο ραδιόφωνο, μάλλον ο τερματοφύλακας βγήκε για βόλτα στην εξοχή. Βγήκε στην εξοχή ή στο χώρι πιο κάτω. Εξοχή. Προσχορτιάτη. Προσχορτιάτη πήγαινε. Και ο Σουάρες το εκμεταλλεύτηκε και με βλασέ έκανε το 1-0. Είμαστε τώρα στο 54ο λεπτό. Νωρίτερα θυμίζουμε ο Ρονάλντο έβαλε το 4ο γκολ όσα έχει βάλει και η Πορτογαλία. Και κέρδισε 1-0 το πολύ καλό Μαρόκο. Αλλά υπάρχει μια τύχη στο συγκρότημα της Πορτογαλίας, για να μην πω άλλη λέξη. Τέλος πάντων, προχωράμε εμείς με τα δικά μας, μετά του Ηρακλή φυσικά. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας, ο άλλος είναι blueliberopapakigiahoo.gr, το mail μας. Καλά, το Facebook δεν σας το λέω καν. Σαν σήμερα το 78 έγινε ο σεισμός ο μεγάλος, 20 Ιουνίου. Δεν ήμουν εν ζωή για να θυμάμαι κάτι, γιατί γεννήθηκα το 79, αλλά αρκετός κόσμος. Θυμάσαι τίποτα, Χρήστο? Πόσο ήσουν, ρε φίλε? Ήσουν 10 το 78? Πω. Καλά, έχει κάτι φωτογραφίες που δεν μπορώ να τις συνειδητοποιήσω, ότι θα ζούσα κάτι τέτοιο. Εσείς το ζήσατε, οι μεγαλύτεροι, σε ηλικία 6,5 ρίχτερ, Πω, ρε φίλε. Μακριά από μας. Ρίξε καμιά πενιά να προχωρήσουμε. Σκάσαν μύδι και οι πρώτες καλησπέρες. Πριν πάμε στα θέματά μας, έχουμε ετοιμάσει δύο, εννοώ θέματα συνεντεύξεις, συζητήσεις εδώ στη σημερινή ώρα για μπλε. Καλησπέρα, λέει η Μαριλίζα, και εγώ θα έπινα κοκτέιλ με αλκοόλ για να ξεαγχωθούμε λίγο. Ναι, καμιά φορά το αλκοόλ βοηθάει. Το συνιστούν και οι γιατροί. Αλλά ένα, έτσι. Ένα συνιστούν οι γιατροί. Δηλαδή σου λένε ένα ποτήρι κρασί, μία μπύρα, αν και μπύρα δεν πολύ προτείνουν, κυρίως το κρασί για καρδιά και έτσι, και ο κόκκινο, Χριστό μου, κάνει καλό. Από ένα όμως, από ένα. Όπως και αυτός ο μύθος με το τσιγάρο που λένε κάνεις ένα τσιγάρο τη μέρα, δεν ισχύει, είναι μία, τέλος πάντων. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Βαγγέλη που λέει ήμουν και εγώ και ήμουν 14 στον σεισμό που έγινε σαν σήμερα 20 Ιουνίου του 1978. Τώρα να πω τη λέξη. Τι έγινε και δεν με ακούω? 1-2. Έλα. Εντάξει. Εγώ δεν με ακούς, εσύ με ακούς? Πώς γίνεται αυτό πάλι? Λοιπόν, είμαστε πάλι. Είναι μια κλασική ώρα για μπλε που θα σας πει δύο λέξεις: υπομονή και αναμονή. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλι, για εξελίξεις, για ανακοινώσεις, για οτιδήποτε άλλο. Βέβαια θα δούμε το τι περιλαμβάνει η σημερινή ημέρα και γενικότερα η εβδομάδα όσον αφορά το ρεπορτάζ. Το Ira Camp μια χαρά πηγαίνει, ωραία βιντεάκια, ωραίες φωτογραφίες κυκλοφορούν. Τα παιδάκια μας, και λέω μας γιατί ανήκουν στην οικογένεια του Ηρακλή, το διασκεδάζουν σε όλα τα τμήματα και αθλήματα. Σήμερα ήταν μια μέρα, η τρίτη μέρα του Ira Camp. Με άλλα παιδιά να πηγαίνουν στο ποδόσφαιρο, άλλα στο μπάσκετ, άλλα στο βόλεϊ, άλλα στο κολύμπι πίσω εκεί στο All Star να πέφτουν στη πισίνα, άλλα και ξυφασκία είδα να κάνουν, φοβερές εμπειρίες για τα πιτσιρίκια μας. Λευτέρης Κακιούσης και Αναστασία Κελεσίδου σήμερα, έτσι από τους επώνυμους γνωστούς, όπως θέλετε πείτε το, έδωσαν το παρόν στο Ira Camp. Καλησπέρα και στη φίλη την Νατάσα. Καλησπέρα Γιώργο και στην όμορφη και ανώλευκη οικογένεια που βρίσκεται σε όλα τα σημεία της γης. Βεβαίως, παντού και στο, πώς το λένε, χθες μας έστειλε και μας τρέλανε ο Μπάμπης, που είναι να δεις, το και ανώλευκο Μιανμάρ. Μέχρι εκεί πιάνει η ώρα για μπλε, το πιάνει σε εισαγωγικά γιατί μέσω διαδικτύου ακούγόμαστε παντού. Το Μιανμάρ, το οποίο μας ακούει ο φίλος ο Μπάμπης, από την μακρινή Ταϊλάνδη, είναι λίγο πιο πάνω από την Ταϊλάνδη το Μιανμάρ και εκεί έχουμε ακροατές. Σε δύο λεπτά και περίπου θα προχωρήσουμε σε ένα τηλεφωνικό ραντεβού να πούμε αρκετά πράγματα, θεωρώ σημαντικά όλα, για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή, γιατί έχουμε θέματα, έχουμε εξελίξεις. Είχαμε προχθές τη συνάντηση
για την πολυμετοχικότητα εδώ στο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Χθες είχαμε ανακοίνωση από το ποδοσφαιρικό Ηρακλή για ποδοσφαιριστές που είπαν το ναι και έδωσαν τα χέρια για να παραμείνουν. Εκκρεμεί η περίπτωση του Ρόβα που έχει ζητήσει κάποιες μέρες για να απαντήσει. Υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό από ό,τι φαίνεται. Και του Βασίλη Παπαδόπουλου που είναι πάρα πολύ κοντά, απλά περιμένουμε και το τυπικό. Οι υπόλοιποι από χθες θυμίζουμε ο Μεντί, ο Πτηνόπουλος, ο Γιαννίτσης, κάτσα τους θυμηθώ όλους. Ποιον ξεχνάω. Ο Βοσνιάδης, ο Αμαραντίδης, είπανε το ναι, έδωσαν τα χέρια και συνεχίζουν κανονικά στην ομάδα. Μέχρι να έχουμε στον αέρα το πρώτο μας τηλεφωνικό ραντεβού, να πούμε για την πολύ ωραία καλοκαιρινή προσφορά για τους φιλάθλους του Ηρακλή από την boutique, από το Ira Store στο Κατσάνιο. Αυτή την Παρασκευή 50% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα της boutique. Τι άλλο θέλετε. Κάτι που κάνει 20 ευρώ το παίρνεις 10. Κάτι που κάνει 10 ευρώ το παίρνεις 5. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Βουρ. Βουρ στο Μπατσά, βουρ στο Ira Store. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για δωράκια και για εσάς τους ίδιους να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία για την Παρασκευή 50% σε όλα τα προϊόντα στην boutique στο Κατσάνιο. Πάμε να συζητήσουμε αυτά τα πολλά που σας έλεγα νωρίτερα με το μέλος της διοίκησης του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, τον κύριο Σάκη Χατζόγλου, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, εσείς? Δόξα τω Θεώ να λέμε, και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Αυτό είπα στον πρόλογο, ότι δύο λέξεις θα πω και σήμερα προς τον κόσμο, υπομονή και αναμονή. Και επιμονή. Τρεις. Ναι. Ειδικά η υπομονή, κύριε Χατζόγλου, νομίζω ότι στα αυτιά των φίλων οπαδών του Ηρακλή είναι λίγο βασανιστική έως πολύ, αλλά είναι και η μοναδική όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν έχουμε κι άλλη. Είναι και μαθημένος στην υπομονή. Μαθημένος είναι, αλλά καλό είναι να ξεσυνηθίσουμε λίγο. Δηλαδή, ναι, κάποια στιγμή να ξεσυνηθίσουμε. Να έρθει και κάτι μια μέρα που να μην το περιμένουμε και να μας κάνει καλό. Ακριβώς. Στο ξαφνικό, ακριβώς. Ρε παιδί μου, να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να ακούσουμε αυτό και να πούμε «Οπ, δεν χρειάστηκε να περιμένω πολύ, να υπομένω και να κάνω υπομονή πολύ γι' αυτό, ήρθε». Συμφωνώ. Αλλά τι να κάνουμε, όπως είπατε σωστά, είμαστε μαθημένοι. Να ξεκινήσουμε από πού? Να ξεκινήσουμε από την εκαθάριση. Όντως σήμερα είναι η πρώτη μέρα, ξεκινάμε. Ναι, ξεκίνησε ήδη. Ξεκίνησε σήμερα, έτσι. Πείτε μας κάποια πράγματα γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω σε αυτό το θέμα. Γίνανε πολλές διεργασίες στο προηγούμενο διάστημα, όλες αυτές τις μήνες και τις μέρες που περάσανε τελευταίες πάνω σε αυτό το κομμάτι της καθάρισης. Βρέθηκε ο καθαριστής. Γίνανε η κατάθεση της αίτησης. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με η νομική και η φοροτεχνική ουσιαστικά είναι αυτοί που θα υπομισθούν το μεγάλο βάρος και το μεγάλο κομμάτι. Και επειδή για όλα χρειάζονται χρήματα, λεφτά, είναι το ποσό το οποίο είχαμε ακούσει τις προηγούμενες μέρες, έχει αλλάξει κάτι από αυτού? Και αν θέλετε, δώστε μας και... Για λεφτά μη συζητάμε, λοιπόν. Να μην συζητάμε. Ας τα αφήσουμε, κουραστήκαμε. Είναι το πιο σημαντικό, χωρίς αυτά δεν γίνεται. Για αυτό λέω, μην το συζητάμε, γιατί είναι μέσα στο κομμάτι, μέσα στο DNA του Ηρακλή είναι το θέμα το οικονομικό. Πρέπει να βρίσκουμε παντού λεφτά. Είναι της υπομονής κι αυτό. Ακριβώς. Αν δεν ήταν φέτος η χρονιά, ήταν του χρόνου, για παράδειγμα, που δεν θα είχαμε την εκαθάριση και τη σύσταση της νέας ΠΑΕ, για παράδειγμα, ας πούμε ότι τυχαίο το νούμερο, θα γλιτώναμε 100.000. Ναι. Για να γίνουν αυτές οι διεργασίες της καθάρισης και της σύσταση της νέας ΠΑΕ. Άρα θα ήταν πολύ πιο άνετα τα πράγματα, πολύ πιο εύκολα. Καταλαβαίνω, θα είχε φύγει ένα βάρος πολύ μεγάλο από πάνω σας, το οποίο βάρος είναι... Παρ' όλα αυτά είναι το πιο σημαντικό, Εννοείται, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, γιατί αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, εφόσον έχετε και εσείς επίσημη ενημέρωση από εκεί που πρέπει να έχετε, ότι μέχρι 25 Αυγούστου πρέπει να είμαστε τέλειοι σε όλα για να πάρθει άδεια, ώστε να παίξει ο Ηρακλής το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Και όταν λέμε τέλειοι σε όλα, ένα από τα βασικά κομμάτια είναι και η εκαθάριση που πρέπει να προχωρήσει. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα δεκαήμερο σχεδόν πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της νέας χρονιάς. Η διαδικασία, αλήθεια, επειδή τις προάλλες είχατε δηλώσει και εδώ στην ώρα για μπλε πριν από 2-3 εβδομάδες, δεν θυμάμαι, ότι ρωτάτε κι εσείς, αλλά δεν παίρνετε τις απαντήσεις που θα θέλατε για να προχωρήσετε. Πήρατε καμιά απάντηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτι παραπάνω για αυτά που πρέπει να κάνετε για να συμπληρωθούν στο φάκελο, για την εκαθάριση, για οτιδήποτε άλλο?
Όσο αφορά τα θέματα με τα χρέη, το χρεών δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι καινούριο δηλαδή. Κάποια ενημέρωση για να μας πούνε ότι υπάρχει ένα ποσό αυτό. Ακόμα έτσι. Συγκεκριμένο. Το μόνο που έχουμε ακούσει στην συνάντηση που έγινε με τον υφυπουργό, με τον υπουργό, υπουργός ή υφυπουργός τώρα. Τον κύριο Βασιλιάδη, ναι. Τον κύριο Βασιλιάδη. Τον κύριο Βασιλιάδη τέλος πάντων, ναι. Ήταν ότι μας είπε ένα νούμερο ουσιαστικά για τα χρέη του δημοσίου που είναι η κακεφορία και ότι θα μας απαλλάξει από τις προσαυξήσεις και θα μείνει μόνο το κεφάλαιο. Για το οποίο κεφάλαιο, μιας και το αναφέρετε, κύριε Χατζόγλου, να το εκμεταλλευτώ στην πρόσφατη συνάντηση που κάνατε στην Αθήνα με τον κύριο Βασιλιάδη, δεσμεύτηκε όντως προφορικά ότι θα βοηθήσει ώστε και το κεφάλαιο να... Πώς να το πω τώρα, να υπάρχει μια διευκόλυνση, δηλαδή με κάποια χορηγία ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί έχει κυκλοφορήσει αυτό τις τελευταίες μέρες. Μια αντιστάθμιση θα υπάρχει. Μπράβο, ναι, είπατε τη σωστή λέξη, μάλλον. Είναι δέσμευσή του προφορική αυτή, την περιμένετε και γραπτός για να είναι αυτό που λέμε και με τη βούλα. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν και αυτά. Μπροστά στον κύριο Παπαϊωάννου και τον κύριο Βαφιάδη, τον πρόεδρο της ομάδος και τον Βάκη τον Παπαϊωάννου. Ουσιαστικά είναι σαν να πήρε μια άτυπη δέσμευση με τα λόγια προς το παρόν. Ότι θα σας βοηθήσω με αντιστάθμιση στα χρέη με χορηγίες, κάποιες χορηγίες. Αυτό καλό επαναλαμβάνω είναι να γίνει και στα έργα και στα χαρτιά, γιατί άλλο είναι να πας ένα χρόνο μετά και να του πεις «Κύριε Βασιλιάδη, μας είχατε υποσχεθεί» και θα σου πει «Εντάξει, υποσχέθηκα στα λόγια, δεν το έκανα» και άλλο να έχεις κάποιο έγγραφο στα χέρια σου. Υπάρχει νέο ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών. Θα υπάρξει, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει. Απλά θέλω να πω ότι μπροστά στο Βάγκη του Παπαϊωάννου, σε ένα όνομα από τα μεγαλύτερα του ελληνικού ποδοσφαίρου και μπροστά στο λαό του Ηράκλη, ναι. Ό,τι λέμε θα πρέπει να ισχύει. Τώρα επιτρέψτε μου να πω ότι μπροστά στο Λάκη Παπαϊωάννου το 2011 υπόθηκαν κι άλλα, αλλά τον Ηράκλη το ρίξανε. Μεταξύ άλλων και στο Λάκη Παπαϊωάννου. Θέλω να πω ότι είμαστε καμένοι από θα. Πάρα πολύ καμένοι. Αυτή τη φορά θα πρέπει να διορθώσουμε. Γι' αυτό και θέλουμε και χαρτιά και έγγραφα, ώστε να τα δείχνουμε εκεί που πρέπει, όταν οι πράξεις και οι δεσμεύσεις δεν γίνονται πράξεις. Η επόμενη φορά θα είναι πιο οργανωμένη, από την άποψη ότι θα υπάρχουν νομικοί. Σωστά. Μαζί μας θα υπάρχουν ένα μεγάλο κλιμάκι ουσιαστικά που θα βρεθεί μαζί του. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Μακάρι. Μακάρι. Και ευελπιστούμε να γυρίσουν πίσω από την Αθήνα όσοι βρεθούν κάτω και εκπροσωπήσουν τον Ηρακλή με κάποια έγγραφα στα χέρια τους που να δεσμεύουν και ουσιαστικά τον κύριο Βασιλιάδη. Από εκεί και πέρα τώρα θα επανέλθω λίγο, αναγκάζομαι να το κάνω στα χρήματα. Πρόσφατα δώσατε το παρόν και εσείς, μεταξύ άλλων, στην συνάντηση που έγινε τη Δευτέρα, έτσι, προχθές, σε ξενοδοχείο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Με την πρωτοβουλία του κυρίου Καράουλου και κάποιων άλλων που θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά. Τι μπορείτε να μας πείτε για αυτό? Παρόλο που δεν ήταν μεγάλη σε αριθμό η συνάντηση μελών φίλων του Ηρακλή, έστω και αυτοί οι λίγοι κάναμε μια επικοδομητική συζήτηση. Υπήρχαν καλές απόψεις και από τον κύριο Ζάνη, για παράδειγμα, με τους ανθρώπους που πρέπει να ξυπνήσουμε από τον καναπέ Ηρακλή και να ξεκινήσουμε λίγο να κουνηθούμε για να αγοράσουμε τα διαρκεία, να αγοράσουμε τις μετοχές, να πούμε λίγο πιο ενεργά, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές ότι εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορούμε να δεχτούμε και 10.000 μέλη σε αυτήν την ομάδα, άνετα. Και δεν το λέω τώρα για να ακουστώ λίγο διαφορετικά, ας πω την αλήθεια και εγώ, τα προηγούμενα χρόνια στον καναπέ ήμουνα. Ναι. Να μην κρυφτώ. Το άνετα το πιστεύω και εγώ, αλλά δεν το έχω δει ακόμα. Σωστά. Και αυτό είναι το θέμα. Σωστά, είναι, θα σας πω αυτό που σας είπα πριν με τον κύριο Βασιλιάδη, ότι πράξεις. Πράξεις, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, τώρα που μπήκα λίγο πιο ενεργά μέσα στα πράγματα και είδα ότι ο Ηρακλής δεν αξίζει αυτό το πράγμα, αυτή την κατάσταση δηλαδή, και μπορεί πραγματικά με τον κόσμο και τον λαό του να, μέσα από τις τάχτες του, να αναγεννηθεί, και το πιστεύω πάρα πολύ, θεωρώ ότι ήρθε η ώρα, δηλαδή φέτος στη Β' Εθνική και του χρόνου, τώρα θα μου πείτε, προτρέχω και του χρόνου. Μακάρι, βέβαιος, γιατί όχι. Δεν υπάρχει άλλος στόχος και άλλη γραμμή για τον Ηράκλη. Αυτή είναι. Δεν υπάρχει άλλη. Θα πρέπει να βγούμε στο Σούπερ Λίγκα. Γνωρίζουμε όλοι, είναι κοινό μυστικό, ότι υπήρξαν κατά τη διάρκεια της τρίτης εθνικής κατηγορίας συγκεκριμένοι Ηρακλειδείς που φρόντισαν και καλά έκαναν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, που έβαλαν κάποια χρήματα.
για πολλούς και διάφορους λόγους και σκοπούς. Με αφορμή και την πρόσφατη συνάντηση που είχατε στο ξενοδοχείο, θεωρείτε ότι αυτός ο αριθμός είτε μπορεί να διατηρηθεί είτε ακόμα και να αυξηθεί, γιατί φαντάζομαι συζητήθηκε και το θέμα της πολυμετοχικότητας, το αν μπορεί να συμβεί, θα βγούνε και μετοχές, υπάρχει αρκετός κόσμος που ρωτάει τι γίνεται. Σωστά. Και με αυτό, τι μπορούμε να πούμε επ' αυτού, προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι. Οι απόψεις που ακούστηκαν ήταν αρκετές, παρόλο που δεν ήταν επαρκής ο κόσμος και τα μέλη του Ηρακλή μέσα, όπως είπα και πριν. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ακούστηκαν 2-3 άνθρωποι επιφανείς της ομάδος εκεί μέσα, ο ένας είπε ότι έχει μια ομάδα ανθρώπων, ο οποίος έχει μαζέψει 50.000 για παράδειγμα. Ένας άλλος 50.000 είπατε? 50.000, mm-hmm. Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Ένας άλλος μόνος του είπε ότι θα βάλω εγώ 50.000, 40 με 50.000. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε 5 τέτοιους. Ακριβώς, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Πιστεύω πολύ σε Ηράκλειο εγώ. Πάρα πολύ πιστεύω σε αυτήν την ομάδα. Και πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορούμε να κάνουμε... Το λέω, κύριε Χατζόγλου, συγγνώμη για διακοπή, γιατί μέσα σε ένα λεπτό μας είπατε για 100.000 ευρώ, έτσι, που δεν μαζεύονται. Ακριβώς. Αυτό ακούγεται πολύ όμορφο. Εγώ μαζί με φίλους και μέσα από τη διοίκηση, ήδη έχουμε κάνει μια κίνηση, μια συνάντηση με ανθρώπους που έχουμε μαζέψει 30. Που και εγώ θα βάλω και ο καθένας μας θα βάλει. Ναι. Από αυτούς. Ναι. Εντάξει. Και μπράβο. Δηλαδή, θα μαζέψουμε τα χρήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν το φοβάμαι αυτό. Εγώ θέλω απλά το λαό του Ηρακλή, τον κόσμο του Ηρακλή, αυτόν τον άνθρωπο που θα βάλει 100 ευρώ, δεν θέλω να βάλει παραπάνω, να έρθει και αυτός. Τον έχουμε ανάγκη. 100 ευρώ με 5.000 μέλη. Είναι 500 χιλιάρια. Δεν το συζητάμε. Και να υποθέσω ότι τώρα είναι επιτακτική ανάγκη και όχι όταν θα ξεκινάει το πρωτάθλημα, όταν θα είμαστε στα φιλικά, όταν ο κόσμος θα έχει δει μεταγραφές, ανανεώσεις κτλ. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί συνήθως, ξέρετε, το έχουμε αυτό το κουσούρι να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ομάδα και μετά να μπούμε στη διαδικασία να πάμε να πάρουμε το διαρκές. Είναι ένα κουσουράκι αυτό μικρό. Πέρα από το οικονομικό, έτσι. Πέρα από το οικονομικό, γιατί δύσκολες είναι οι μέρες. Πρέπει κάποιος να έχει αυτά τα χρήματα για να μπει στη διαδικασία. Όσον αφορά τις μετοχές, τώρα θα την κάνω την ερώτηση, δεν ξέρω αν είστε και ο καθήλυνα αρμόδιος, να το απαντήσετε, αλλά έχω και ερωτήσει και από χθες για τις μετοχές, αν κάποιος ενδιαφέρεται, ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Μπάμπης, ο Μανώλης κτλ. Πώς μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε μετοχές και αν, έχω την ερώτηση από χθες κρατημένη, αν από τη στιγμή που παίρνεις μετοχές μικρής αξίας, αν μπλέκεις με εφορίες και σχετικά, γνωρίζετε να μας απαντήσετε ή θα το δούμε. Με την εφορία δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, απλά για να αγοράσουμε μετοχές πρέπει να υπάρχει ΠΑΕ. Να συσταθεί πρώτα και μετά, έτσι. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι κάτι μετέπειτα. Άρα κάποιος που ενδιαφέρεται περιμένει να συσταθεί ΠΑΕ και μετά να εκδηλώσει. Όχι, δεν θα έλεγα να περιμένει. Ναι. Θα έλεγα να πάει να βάλει τα χρήματα, ναι, να επενδύσει, να τα βάλει δηλαδή να επενδύσει, να τα βάλει στο λογαριασμό του Ηρακλή, να πάει να τα δώσει από κοντά, να πάρει το φαντάκι του ότι έβαλα αυτά τα χρήματα και στη συνέχεια, όταν έρθει η ώρα και γίνει σύσταση ΠΑΕ, ό,τι θέλει να τα κάνει. Θέλει να τα κάνει διαρκεία, θέλει να τα κάνει μετοχές. Έβαλα κάτι. Α, ωραίο είναι αυτό. Άρα βοηθάμε τώρα οικονομικά, εφόσον έχουμε 2 ευρώ στην άκρη και θέλουμε να τα βάλουμε, που λέει ο λόγος. Ακριβώς, και μετά θα πάρει το ανάλογο. Και μετά με το που θα συσταθεί η ΠΑΕ, αποφασίζουμε τι θα γίνουν αυτά τα λεφτά. Ναι. Ακριβώς, ό,τι θέλει να κάνει, ναι, εννοείται. Mm-hmm. Η φετινή χρονιά είναι κέρια χρονιά. Του χρόνου θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Στον αριθμό λογαριασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος που έχει κυκλοφορήσει όλο το χρόνο, έτσι που υπάρχει. Ακριβώς, αυτό είναι. Το οποίο θα γίνει άλλο ένα ξεχωριστά για τις μετοχές από ό,τι. Α, θα γίνει ακόμα ένα ξεχωριστά, μάλιστα. Ναι, ναι. Αποκλειστικά για τις μετοχές. Γιατί το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να συνάξει. Σωστά. Μιας και λέμε για ΠΑΕ, πότε υπολογίζετε χρονικά να έχουμε Δέλτα Σίγμα, να συσταθεί η ΠΑΕ, να λέμε για πρόεδρο, αντιπρόεδρο κτλ. Και να μιλάμε για ΠΑΕ Ηρακλής πλέον και όχι για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Προς τον Αύγουστο θα είναι έτοιμο. Αύγουστο, έτσι. Ναι, προς τον Αύγουστο. Και λίγες μέρες πριν την αδειοδότηση. Ακριβώς, ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή θα γίνει η πενταμελής επιτροπή, η οποία θα τρέξει όλα αυτά τα θέματα, τις συμφωνίες, τις προσυμφωνίες δηλαδή, και όλα αυτά. Μάλιστα. Κάτι ακόμα που αφορά και το αγωνιστικό τμήμα, γιατί τόση ώρα μιλάμε δυστυχώς για τα έξω αγωνιστικά, και ως βετεράνος ποδοσφαιριστής και εσείς φαντάζομαι θα θέλετε να μιλάμε περισσότερο για ποδόσφαιρο, εύχομαι να γίνει αυτό. Μάλλον ξεκίνησε από τη Δευτέρα μια σειρά επαφών με ποδοσφαιριστές. Χθες το ποδοσφαιρικό τμήμα ανακοίνωσε συγκεκριμένους αθλητές που είπαν το ναι.
υπάρχει μια αναμονή με την περίπτωση του Ρόβα και με κάποιους άλλους παίκτες. Πώς πάμε σε αυτό το κομμάτι? Και ξέρετε ότι ειδικά του Ρόβα είναι κάτι που απασχολεί τον κόσμο, γιατί όπως και να το κάνουμε, πρώτο σκόρ της ομάδος, περιμένουν όλοι να τελειώσει και αυτό θετικά. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μέχρι τώρα 7-8 επαφές, αν δεν κάνω λάθος. 7-8. Σχεδόν όλες συμφωνήσαν. Το μεγαλύτερο δηλαδή κομμάτι, το 70-80% έχουν συμφωνήσει. Υπάρχουν 1-2 ποδοσφαιριστές οι οποίοι, εντάξει, είμαστε κοντά, δεν θα έχουμε θέμα. Τα παιδιά είναι καλά παιδιά και είναι παιδιά οι οποίοι έχουν προσφέρει στην ομάδα. Είπαμε, είναι το ηθικό κομμάτι, το οποίο προσφέρουμε και εμείς, ότι από πέρυσι κάναμε τον αγώνα αυτό να θέλουμε να παραμείνει, θέλουμε να έχουμε τον κορμό μας και να συνεχίσουμε. Παρ' όλα αυτά, αν κάτι δεν πάει καλά, εντάξει, ο Ερακλής δεν θα πεθάνει, ούτε ο Ρόβας. Ο καθένας θα συνεχίσει τον δρόμο του, ο κάθε Ρόβας. Όχι Ρόβας, ναι, οπωσδήποτε. Ναι, ο κάθε Ρόβας, να μην μπερδευτούμε. Απλά θέλω να πω ότι όταν προτεραιότητα έχει ο Ερακλής σε κάποιους ανθρώπους, το αποδεικνύουν και αυτό πρέπει να συμβαίνει. Mm-hmm. Και θα είναι και καλό και για τους ίδιους. Εννοείται. Αποδείχθηκε ότι ακόμα και στην τρίτη εθνική κατηγορία το να φοράς στη φανέλα του Ηρακλή σε κάνει να βάζεις 30 γκολ, σε κάνει να βγαίνεις πρώτος, σε κάνει να, ακριβώς, να ακριβώς. Το 7 ή το 6 ή το 5 που μπορεί να έδινε σε άλλη ομάδα να το κάνεις 8 και 10 στο Ηρακλή. Μπράβο. Έτσι, ακριβώς. Το έχω πει πολλές φορές ότι ο ποδοσφαιριστής στο 50% γίνεται το 80% με τη φανέλα και με τον κόσμο. Και είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούν και οι ίδιοι οι παίκτες τώρα που είμαστε στη διαδικασία των επαφών. Υπήρξε παιδί ποδοσφαιριστής που μπήκε μέσα στη συνάντηση και είπε, παιδιά, εγώ και με τα ίδια λεφτά είμαι ευχαριστημένος, λέει, σωρά κλείναμε. Υπόθηκε αυτό, έτσι. Εντάξει, υπόθηκε έτσι. Φυσικά έγινε αύξηση 3 φορές πάνω από αυτά που έπαιρνε. Αυτά που έχουμε συμφωνήσει εμείς. Υποθέτω, κύριε Χατζόγλου, ότι αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά, έτσι, ότι μιλάμε πλέον και για συμβόλαια επαγγελματικά, γιατί είναι και επαγγελματική κατηγορία η δεύτερη εθνική. Όλοι τους είναι καλά παιδιά, όλοι τους. Και ο Χρήστος Ρόβας είναι φοβερό παιδί και αυτός θα είναι κοντά μας. Όχι, θέλω να πω, όλοι θα πάρουν παραπάνω φέτος, είναι λογικό έτσι όσον αφορά τα γενικά. Εννοείται, μα πρέπει να πάρουν, εννοείται. Μα εννοείται. Και Β' Εθνική είναι και ο Ηράκλης είναι και θα έχουν ένα μεγάλο πρίμα ανώδου για να βγούμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Και όποιος μπορεί να βοηθήσει εκ νέου στη νέα χρονιά, ας έρθει να βοηθήσει. Ωραίο και το πριμανό. Ωραίο βέβαια, ακούγεται βέβαια, και αυτό. Μάλιστα. Μα έτσι πρέπει να είναι. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Και... ευχαριστούμε και σε εσάς. Όλοι μαζί. Έτσι, να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ ευχαριστώ. Χαιρετώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σάκη Χατζόγλου. Είχαμε αρκετά να πούμε. Ελπίζω να απαντήθηκαν και αυτά που προφανώς σας απασχολούν. Σε αρκετά είμαστε, είπαμε, της υπομονής και της αναμονής. Παραμένει το 1-0. Η Ουρουγουάη, ναι μεν κερδίζει, αλλά ζορίζεται να βάλει δεύτερο απέναντι στους Σαουδάραβες. Το 81ο λεπτό είμαστε εκεί για το Μουντιάλ. Επιστρέφουμε στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Μετά τα αρκετά και ενδιαφέροντα που συζητήσαμε με το μέλος της διοίκησης του ποδοσφαιρικού Ηρακλείου, του κ. Σάκη Χατζόγλου. 90 λεπτό πλέον στο Ροστόφ, νομίζω, είναι το match. Αν δεν κάνω λάθος, στη Ρωσία. Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία 1-0 παραμένει. Έχασε μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα ο Καβάνι. Επαναλαμβάνω αυτό γιατί είναι σημαντικό, γιατί το ρώτησε χθες ο φίλος ο Μπάμπης από το Μιανμάρ εκεί στην Ταϊλάνδη. Θέλω φωτογραφία. Αδερφέ Μπάμπη, θέλω φωτογραφία. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θέλω να στείλεις φωτογραφία από το Μιανμάρ. Να πιστώ ότι μας ακούς από εκεί κάτω, γιατί είσαι τρελός τελείως. Και το ότι είσαι εκεί και το ότι ακούς ώρα για μπλε τέτοια ώρα. Δεν ξέρω τι ώρα να είναι εκεί στο Μιανμάρ πάνω από την Ταϊλάνδη. Δεν έχω ιδέα. Τώρα για αυτό που με ρωτάς για τον Δραγόπουλο, τι να σου πω, δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Δεν προκύπτει από κάπου. Πόσο μάλλον από τον ίδιο που δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, είπαμε, στο μπάσκετ περνάνε οι εβδομάδες, είναι η τρίτη εβδομάδα για την οποία περιμένουμε εξελίξεις που είχαν προαναγγελθεί από τον ίδιο τον κύριο Δραγόπουλο, 3 εβδομάδες πριν δηλαδή, αλλά δεν έχουν γίνει. Για όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν για μετοχές, το ξεκαθάρισε ο κύριος Χατζόγλου ότι ας βάλουν τα χρήματά τους εφόσον έχουν όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα στο λογαριασμό του ποδοσφαιρικού τμήματος, θα ανοίξει και ένας ακόμα αποκλειστικά για μετοχές και μετά μπορούν να αποφασίσουν αν αυτά τα χρήματα θα τα κάνουν διαρκείας, θα τα κάνουν μετοχές, ό,τι θέλουν να τα κάνουν. Αλλά είναι ανάγκη να μπουν τώρα. Και ακούσαμε και ποσά που
είναι σπουδαίο αν γίνουν έτσι. Όταν ο ένας λέει ότι θα φέρω μόνος μου 50.000 ευρώ, ότι μια ομάδα ανθρώπων θα φέρουν άλλα 50.000 ευρώ, ότι ο κύριος Χατζόγλου με μια άλλη ομάδα ανθρώπων Ηρακλειδέων θα φέρουν άλλα 30.000 ευρώ. Είναι καλό. Είναι καλό και μακάρι αυτά να αυξηθούν. Μήπως και προχωρήσει αυτό που λέμε πολυμετοχικότητα. Και το πιο σημαντικό είναι να κλείνουν τρύπες, να μην υπάρχουν προβλήματα, να υπάρχει μια ροή, να υπάρχει ένα ρευστό, να υπάρχει μια καθημερινότητα χωρίς άγχος όσον αφορά τα οικονομικά. Επαναλαμβάνομαι για όσους έρχονται τώρα στην παρέα μας, βάσει αυτών που συζητήσαμε με τον κύριο Χατζόγλου, σήμερα ξεκίνησε η εκαθάριση. Και όσον αφορά το ΔΣ, το οποίο θα συσταθεί η ΠΑΕ τον Αύγουστο, είναι καταληκτική ημερομηνία 25 Αυγούστου, να είναι όλα στην εντέλεια όπως λέμε, για να μπορέσει ο Ηρακλής να πάρει άδεια για να παίξει το πρωτάθλημα της δεύτερης συνεχής κατηγορίας. Για τους ποδοσφαιριστές η πιο σημαντική εκκρεμότητα είναι αυτή του Ρόβα, ο οποίος ζήτησε λίγο χρόνο κάποιες μέρες για να απαντήσει, υπάρχει μια μικρή διαφορά στο οικονομικό. Θέλω να πιστεύω στον Ηρακλή ότι και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής εν τέλει θα βάλει την υπογραφή του, υπογραφές που θα πέσουν φαντάζομαι μόλις γίνει ΠΑΕ και μπορέσουν να υπογράψουν επαγγελματικά συμβόλαια, αλλά το ότι συμφωνούν, υπάρχει ένα προσύμφωνο προς το παρόν και αυτό καλύπτει τις δύο πλευρές. Τελείωσε. Τελείωσε με τον γκολ του Σουάρες στο 23ο λεπτό. Η Ουρουγουάη ζορίστηκε αλλά τα κατάφερε. Με το ίδιο σκορ κέρδισε και την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγο. Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία 1-0. Στις 9 έχουμε. Τι έχουμε, Ισπανία, Ιράν. Ωραία. Αυτό έχουμε. Η αναμονή και η μουσική που ακούτε είναι γιατί προσπαθούμε να έχουμε ένα ακόμα τηλεφωνικό ραντεβού. Ελπίζω να τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να θυμίσω για τα διαρκείας του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Οι τιμές θύρα 10 70 ευρώ, θύρα 13 120 ευρώ, silver 200 ευρώ και gold 300 ευρώ. Η προπόληση γίνεται από την boutique του Ηρακλή στο Κατσάνιο. Από την Δευτέρα ως Παρασκευή 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και το Σάββατο 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Παραλαμβάνω, Δευτέρα ως Παρασκευή 11 ως τις 8 και Σάββατο 11 ως τη 1. Δεν είμαστε τυχεροί, δεν πειράζει, προχωράμε, ενώ όσον αφορά το τηλεφωνικό μας ραντεβού. Προκύπτουν ειδήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα με όσους προχωρούν και διεκδικούν τα χρήματά τους. Ένας από αυτούς, για παράδειγμα, είναι ο πρώην προπονητής του Ηρακλή, ο κύριος Σάββας Παντελίδης, ο οποίος είχε καταθέσει προσφυγή μεταξύ άλλων, είχε εκδικαστεί στην ΑΕΕΟΜΔΕΛΤΑ. Έχεις ιδέα, Χρήστο, τι είναι αυτά? Όποιος ξέρει ας μας πει. Τα ΑΕΕΟΜΔΕΛΤΑ. Το αίτημά του απορρίφθηκε. Ο πρώην προπονητής του Ηρακλή προσέφυγε στο διαιτητικό δικαστήριο. Θα συζητηθεί η υπόθεση του κυρίου Παντελίδη την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, 21 του μηνός, στην ΕΠΟ. Είναι αρκετοί που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και είναι και αυτά ζητήματα της και ανώλευκης επικαιρότητας, δυστυχώς, και δεν είναι και λίγα τα οποία υπάρχουν να μας απασχολούν. Τώρα να το βάλω το σχεδόν, να μην το βάλω όσον αφορά το καθημερινά, ήθελα να πω σχεδόν καθημερινά, αλλά το βάζω. Για το βόλεϊ περιμένουμε ανανεώσεις συγκεκριμένων αθλητών. Θυμίζουμε, ως γνωστόν, εδώ και μέρες παραμένουν στην ομάδα και έχουν ανανεώσει και ο Γιάννης Ορφανός και ο συνεργάτης του Στέφανος Νανάς. Περιμένουμε ανανεώσεις αθλητών βασικότατων στελεχών του κορμού που πέρυσι βοήθησαν πάρα πολύ. Είναι εύκολο να σκεφτεί κάποιος για ποιους αθλητές μιλάμε, εμπειρότατους σε συγκεκριμένες θέσεις. Και από εκεί και πέρα, βάσει και των οικονομικών που θα προκύψουν, να αποφασίσουν στον Ηρακλή πώς θα προχωρήσουν. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες πετοσφαιριστές που ενδιαφέρουν και είναι εφικτό να έρθουν στην ομάδα. Για ξένους θα δούμε. Ξαναλέω,
τα οικονομικά, αν το επιτρέψουν αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό και εδώ είναι να ξεπεραστούν τα όσα όποια προβλήματα υπάρχουν για να βγει η χρονιά αξιοπρεπέστατα και να μην υπάρχουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σεζόν. Να πάρθει αρχικά το OK, να πάρθει η άδεια, να συμμετέχει κανονικά ο Ηρακλής όπως κάνει τα προηγούμενα χρόνια, είτε δύσκολα είτε εύκολα. Και εύκολα μάλλον δεν υπάρχει. Και με πολλή προσπάθεια γίνονται όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα να μπούμε στη διαδικασία του το πώς να χτιστεί η ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι. Αν και το βόλεϊ είναι, όσον αφορά τα άλλα δύο μεγάλα, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, είναι το τρίτο που μας απασχολεί χρονικά, γιατί κατά Οκτώβριο μεριά. Γιάννη μου, καλησπέρα στο Γιάννη Ζάτση, που πήρε σκητάλη από τον Χρήστο Κιώση, θα μας απασχολήσει η πετόσφαιρα. Και για το βόλεϊ, βέβαια, αυτό που λέμε για το ποδόσφαιρο είναι μία λέξη διαρκείας. Και θυμίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται, εξακολουθούν να σας περιμένουν στα γραφεία του Γυμναστικού Συλλόγου και στην μπουτίκ. Η τιμή τους θα είναι 300 ευρώ στα επίσημα, 100 ευρώ σε όλο το υπόλοιπο γήπεδο, εκτός του πετάλου όπου εκεί θα είναι 50 ευρώ για τα μέλη του συνδέσμου και θα πολλούνται αυστηρά από τα γραφεία της αυτονομιστήρας 10, 207-715, 2310-207-715, όποιος ενδιαφέρεται για ερωτήσεις, διευκρινήσεις, μπορεί και απευθείας να πάει να αγοράσει το διαρκείας του και για το βόλεϊ. Το καταλαβαίνω, ακούγεται κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι αυτό, γιατί αν υπήρχαν επενδυτές στα τμήματα του Ηρακλή και υπήρχαν και χρηματοδότες με σημαντική οικονομική δύναμη, δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία να μαλλιάζει η γλώσσα μας κάθε μέρα και να λέμε διαρκείας, 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 αλλά δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια, τέτοια δυνατότητα, οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς οι ίδιοι ότι η στήριξη από τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο, με τα διαρκείας, άσχετα αν είναι νωρίς, μπορεί να μην είναι και καθόλου νωρίς. Νωρίς μπορεί να είναι μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, για τα υπόλοιπα δεν είναι. Είναι επιτακτική ανάγκη για πόλη εισιτηρίων διαρκείας και για το ποδόσφαιρο και για το βόλεϊ που σας θυμίσαμε και σήμερα τις τιμές και το πώς μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Για το ποδόσφαιρο, δύο είναι τα φιλικά μέχρι στιγμής που έχουν κλείσει, για όσους δεν το γνωρίζουν, με την Ξάνθη 19 Αυγούστου και 8 του μηνός, 8 Αυγούστου, με την Ξάνθη μάλλον στα Πηγάδια θα γίνει, θα το δούμε, αλλά με τον Εθνικό Άχνα στην Κυπριακή ομάδα θα γίνει στα 3-5 Πηγάδια, εκεί όπου αρχές Αυγούστου, περίπου 3 με 13 Αυγούστου, θα είναι ομάδα εκεί για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Σε ένα μήνα από τώρα, σε ένα μήνα και τρεις μέρες για την ακρίβεια, 23 του μηνός, 23 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Λοιπόν, κλείνουμε. Δίνουμε σκυτάλι στην εκπομπή Basket City με Νίκο Μοσχοβίτη και Σταμάτη Μουρελή που ακολουθεί στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4 για το μπάσκετ. Κάθε μέρα τα ίδια λέμε. Τέλος πάντων, όπως είπα και χθες, προχθές μάλλον, χαριτολογώντας, το μόνο που λέμε, Γιάννη μου, για το μπάσκετ του Ηρακλή όσον αφορά την επικαιρότητα είναι η λέξη μπάσκετ. Φαντάσου, κουνάς και εσύ το κεφάλι σου, φαντάσου. Είναι η λέξη μπάσκετ. Αυτό λέμε για τον μπάσκετ του Ηρακλή. Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση, καμία επίσημη ενημέρωση, καμία έτσι, κάτι το ουσιαστικό τέλος πάντων. Πρώτο Θεός αύριο, το ραντεβού μας με την ώρα για μπλε, 7 με 8. Καλό βράδυ, να είστε καλά.